Κυρίες δεσποινίδες και κύριοι φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας. Χριστός Ανέστη να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο υγεία, χαρά και ευτυχία. Λοιπόν, βρισκόμαστε στον Ξηροπόταμο Θεσσαλονίκης, εδώ που χτυπάει σήμερα η βραδιά. Ο Πολιτικός Σύλλογος, Μορφωτικός Πολιτικός Σύλλογος Ξηροποτάμου διοργανώνει τον χορό της ανήμερα της γιορτής του Αγίου Γεωργίου, που είναι τη Δευτέρα 23 Απριλίου. Σήμερα Σάββατο 21 Απριλίου, όπως είπαμε, στο Ξηροπόταμο θα βρισκόμαστε για να σας μεταδώσουμε αυτό το μεγάλο ξεφάντωμα μέχρι και τις πρωινές ώρες. Χρόνια πολλά σε όλους τους Γιώργηδες, τις Γεωργίες που γιορτάζουν τη Δευτέρα.
Thank you.
We'll be right back.
γιατί πλέον έχει γίνει επαναλειτουργία του συλλόγου μας και θα ήθελα λοιπόν να σας πω δύο λόγια για το σύλλογό μας. Ο σύλλογός μας ιδρύθηκε στις 15 Απριλίου του 1983 με σκοπό τη διατήρηση της παράδοσης και των εθήμων. Τα ιδρυτικά μέλη του συλλόγου μας ήταν Τσουφλίδης Δημήτριος του Γεωργίου, Παπαδόπουλος Γεώργιος του Χαραλάμπους, Παπαδόπουλος Νικόλαος του Χαραλάμπους, Παπαδόπουλος Χρήστος του Χαραλάμπους, Παλουκίδης Ιωάννης του Θεοχάρη, Χατζησιμιονίδης Ιωάννης του Σταύρου, Καμενίδης Κυριάκος του Σταύρου, Τακίδης Δημήτριος του Τριαντάφυλλου, Μακρύδης Ιωάννης του Παναγιώτη, Χατζησιμιονίδης Γεώργιος του Σταύρου, Χατζησιμιονίδης Παύλος του Σταύρου, Κοτανίδης Ηλίας του Ιωάννη, Κοτανίδης Κωνσταντίνος του Ιωάννη, Χατζησιμιονίδου Ελένη του Ιωάννη, Τεκίδης Θεοφάρης του Τριαντάφυλλου, Ταμαλαΐδης Ιωάννης του Κωνσταντίνου, Φωτιάδης Κωνσταντίνος του Αναστασίου, Τακίδης Σταύρος του Χαραλάμπους, Τσιφυρίδης Γεώργιος του Ευθυμίου, Αμανετίδης Ανέστης του Θεοφάρη. Τεκίδης Γεώργιος του Σάβα, Τεκίδης Σάβας του Χαραλάμπου, Χατζησιμιονίδης Περικλής του Γεωργίου, Τσαγκυρίδης Βασίλειος του Γεωργίου, Κοτσαγκυρίδης Σάβας του Μιλτιάδη, Παπαδόπουλος Γεώργιος του Χαραλάμπους, Κοντανίδης Παναγιώτης του Χαραλάμπους, Κοντανίδης Ιωάννης του Χαραλάμπους, Τσαμασχίδης Χρήστος του Σάβα, Τσαμασχίδης Παύλος του Σάβα, Τσαμασχίδης Σταύρος του Σάβα, Κοτσαγκυρίδης Φώτης του Ιωάννη, Τεχίδης Νικόλαος του Σάβα, Κωνσταντινίδης Ιωάννης του Ανέστη, Κρητόπουλος Τέλειος του Πολυχρόνη, Ταμαραλίδης Κωνσταντίνος του Ιωάννη και Ταμαραλίδης Αναστάσιος του Ιωάννη. Με προστάρετε στα κατά καιρούς Δέλτα Σίγμα, όλοι οι χωριανοί μας, μια γροθιά, διατηρούσαν την παράδοσή μας. Το μεγαλύτερο έργο του συλλόγου μας, ένα μάλλον από τα μεγαλύτερα έργα του συλλόγου μας, είναι η αίθουσα που βρισκόμαστε. Και είμαι πολύ περήφανη που έγινε με υδρότα και χρήματα των χωριανών μου. Το τωρινό Δέλτα Σίγμα, που είναι πλέον για την επαναλειτουργία του συλλόγου μας, έχει ως εξής. Αντιπρόεδρος Ιωάννης Καραδανάς του Εμμανουήλ. Ταμείας Πετρυπανίδης Ιωάννης του Γεωργίου. Γραμματέα Σοφία Δαπριλίδου, που διαφέρει το όνομα του απέναντι, να συγχωρείτε. Μέλος Αλφα Μου Φωτεινή του Ιωάννη. Εκλιβανίδη Σταύρος του Γεωργίου. Μέλος Γάμα, Παναγιώτης Αποστολίδης του Αναστασίου. Και πρόεδρος Ταμαραλίδου Κυριακή του Αναστασίου. Ευχαριστώ από καρδιά στο Δέλτα Σίγμα που με όρισε πρόεδρο και εύχομαι να σταθώ αντάξια των προσδοκιών τους. Ο σκοπός μας είναι να διατηρήσουμε αναλύωτη την παράδοση στον χρόνο, γιατί λένε πως κάτι πεθαίνει όταν το ξεχνάς. Εάν λοιπόν ξεχάσουμε τις ρίζες μας, τα ήθη και τα έθιμά μας, τότε και αυτά θα πεθάνουν. Καλό όλους τους γονείς να προτρέψουν τα παιδιά τους να είναι κοντά στο σύλλογο. Σήμερα μας τιμούν με την παρουσία τους. Ο κύριος Δήμαρχος Διαμαντήσιά μας. Μόλις έρχεται. Ο κύριος Βαλερής Ιωάννης, υποψήφιος Δήμαρχος Βόλτης. Και οι σύλλογοι, και ο σύλλογος μάλλον του Φιλαδελφείου. Θα δώσουμε και τις ευχές μας στον Θόδωρο τον Πασχαλίδη που έγινε μπαμπάς εχθές, ο οποίος είναι ένα παιδί που είναι πάντα δίπλα στο σύλλογο και εύχομαι να σου δώσει έμπνευση για να μας γράψει ένα θεατρικό δυνατό. Τέσσερα. Δεσμεύεσαι τώρα, έτσι. Ωραία. Δημοπρασία θα κάνω. Έγινε, εντάξει. Λοιπόν, θα ακολουθήσει και λαγιοφόρο. Κύριε Ιάμα, σας προσφώνησα προηγουμένως. Μας ευχαριστούμε, μας τιμήσατε με την παρουσία σας. Θα ακολουθήσει και λαγιοφόρος αγορά με πολλά πλούσια δώρα. Βοηθήστε μας στο έργο μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Να χορέψουμε, να περάσουμε καλά και του χρόνου με υγεία. Καλά να περάσετε. Το συγκρότημά μας, Ακρίτας, Θόδωρος Εμμανουηλίδης.
ψάξουνε όντως σε κοιτάνε σούτα τα παγιολή τη ψάξουνε όντως σε κοιτάνε σούτα έχει τέχει, έχει τέχει όσο πάλι τρύπα έχει έχει τέχει, έχει τέχει ο παπάς μου τρικά έχει. Thank you.
αυτό που εγώ του σα πάντα. Σύλλογος Ξηροποτάμου διοργανώνει τον ετήσιο χορό του. Λοιπόν, κοντά μας η πρόεδρος. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά σε όλους. Χριστός Ανέστη. Καλώς ήρθατε στο χωριό μας για ακόμη μια φορά. Πίσω, όπως βλέπετε, η αίθουσα είναι γεμάτη. Για αρχή, είναι ο πρώτος χορός μας. Είναι καινούργιο το Διοικητικό Συμβούλιο. Και είναι ο πρώτος χορός μας και έχει επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο γι' αυτό. Είναι μεγάλη βοήθεια το να στηρίζουμε τους συλλόγους. Οι σύλλογοι είναι αυτοί που θα συνεχίσουν τις παραδόσεις, οι σύλλογοι είναι αυτοί που θα κρατήσουν τις ρίζες ζωντανές. Γι' αυτό λοιπόν όλοι πρέπει να στηρίζουμε τους συλλόγους. Ωραία, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εύχομαι ό,τι καλύτερο στο μορφωτικό. Και σε εσάς, αύριο έχουμε και την περιφορά της εικόνας μας, όπου μετά θα έχουμε κέρασμα και θα χορέψει και ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρού Ξενιτέας. Θα μας θυμίσει με την παρουσία του καινούργιο σύλλογος και αυτός θα μας θυμίσει. Ο σύλλογος ετοιμάζει πολλές εκπλήξεις το καλοκαίρι του. Θα έχουμε τώρα μετέπειτα είναι η γενοκτονία. Έπειτα έχουμε μία. Βρισκόμαστε συζητήσεις με τον σύλλογο Δάφνης Γιαννιτσών, που είναι από την ίδια περιοχή που καταγόμαστε και εμείς από τον Πόντο. Και κάναμε πρόταση ο ένας σύλλογος τον άλλο να κάνει αδελφοποίηση, να γίνει αδελφοποίηση συλλόγων.
εύχομαι να γίνει και αν γίνει θα είναι ωραία. Και άλλη μια φορά να σας ευχαριστήσουμε. Εμείς ευχαριστούμε που ήρθατε. Καλέσατε να έρθουμε εδώ. Να είστε καλά, να συνεχίσετε να δείχνετε τα μέρη μας. Τα μέρη μας είναι πολλά, πολύ όμορφα και ας είναι δωρινά και ίσως απομονωμένα. Απομονωμένοι δεν είμαστε, είμαστε πολύ ζωντανοί άνθρωποι όπως βλέπετε. Περνάμε όμορφα, είμαστε αγαπημένοι και έχουμε αποδείξει σαν χωριό και είμαι πολύ περήφανη για το χωριό μου ότι όταν είναι να κάνουμε κάτι είμαστε τόσο ενωμένοι που δεν μας σταματάει τίποτα. Η αίθουσα του Άγιου Ραφαήλ, ο Άγιος Ραφαήλ, η εκκλησία μας, η ομάδα μας, ο σύλλογός μας τόσα χρόνια από το 1983. Είμαι πολύ περήφανη για τους χωριανούς μου. Για τους απανταχού ξηροποταμίτες, όπου και αν είναι αυτοί, είμαι πολύ περήφανη. Ωραία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά και του χρόνου, παιδιά, και στον χρόνο. Το κέφι συνεχίζεται εδώ στο ξηροπόταμο, ναι, ναι. Κοντά μας και ο ταμείας του συλλόγου. Ο κύριος Γιάννης ο Πεκλιβανίδης είναι ο ταμείας του συλλόγου μας. Έχει τρία παιδιά στην ξενιτιά. Πολλά πολλά φιλάκια. Πολλά φιλιά να τους στείλουμε. Και ευχαριστούμε όλους αυτοί που μας θυμίζαν απόψε. Είναι ένας ο οποίος αγαπάει πολύ τον ποντιακό ελληνισμό, θα μας ετοιμάσει και πολλά ποιήματα για την γενοκτονία, γνωρίζει πολύ καλά την ιστορία του χωριού μας στον Πότο, που πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι. Για άλλη μια φορά να σας ευχαριστήσουμε, να είστε καλά. Υποψήφιος Δήμαρχος Βόλς, εμείς σας ευχαριστούμε πολύ που παρευρεθήκατε εδώ. Θυμήσατε τη γιορτή του Αγίου Γεωργίου. Αυτά τα χωριά έχουν την ανάγκη και εγώ προσωπικά δεσμεύομαι, αν θα γίνω Δήμαρχος, να δώσω δύναμη στους πολιτιστικούς λόγους και ειδικά του ορεινού όρου. Αυτό δεν είναι απλή υπόσχεση, μια και είμαστε σε προεκλογική κατάσταση, αλλά είναι δέσμευση και εμείς. Αυτά τα χωριά θα έχουν την απεριόριστη βοήθεια από τον Δήμαρχο και οι πολιτιστικοί σύλλογοι που είναι η καρδιά αυτών των κοινοτήτων θα δυναμώσουν τόσο πολύ γιατί μας δίνουν τη κληρονομιά, την πολιτιστική που μας ήρθε από τα βάθη των αιώνων. Σας εύχομαι όλους χρόνια πολλά και του χρόνου με υγεία. We'll be right back.
Thank you.